59 επιπλέον θάνατοι από επιπλοκές της COVID-19 ανακοινώθηκαν για το 24ωρο μέχρι τι 3 το μεσημέρι της 5ης στην Ελλάδα. Από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 1.347 θάνατοι με την διάμεση ηλικία των ασθενών που απεβίωσαν να είναι τα 80 έτη. Η ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, καθώς έφτασαν τους 499, με 7 στου 10 να είναι άνδρες. Τέλος, ανακοινώθηκαν και 3.227 νέες μολύνσεις. Οι 774 από αυτές αφορούν την Θεσσαλονίκη που παραμένει στο κόκκινο και οι 646 την Αττική. Άλλες 7 περιφερειακές ενότητες της χώρας είχαν τριψήφιο αριθμό νέων κρουσμάτων, όλες σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Πρόκειται για αυτές της δράμας, της Ιμαθίας, της Λάρισας, της Μαγνησίας, της Πέλας, της Πιερίας και των Σερών. 226 νέες μολύνσεις ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της Κύπρου. Άλλα 42 άτομα που διαγνώστηκαν θετικά μέσω rapid test επαληθεύτηκαν με την μέθοδο PCR, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των νέων κρουσμάτων στην χώρα να ανέρχεται σε 268.